Από εκεί πέρα, έχουμε τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας που, ναι μεν, θα ακούσετε πολύ γλυκές δηλώσεις, θα νομίσει κάποιος, αλλά από την άλλη κρύβονται πράγματα εκεί. Διότι από τη μία λέει στην εκμετάλλευση του Αιγαίου, αλλά δεν λέει με δίκαιο τρόπο. Άλλες φορές το έχει πει, αυτή φορά δεν λέει με δίκαιο τρόπο, γιατί το δίκαιο τρόπος είναι ότι όσο αν κατέχεις το 7% του Αιγαίου, το 10% των... αυτής της περιοχής να πάει στο 10% ενδεχομένως, δεν λέει κάτι τέτοιο. Δηλαδή να μοιραστούμε, να κάνουμε μοιρασία του Αιγαίου, λέει χαρακτηριστικά, και για να υπάρχει πόρος και στις δύο πλευρές, οι κάτοικοι εκατέρωθεν να υποφελούνται από τον πλούτο του Αιγαίου. Είπε ότι με τον κύριο Παναγιωτόπουλο έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο να επεκταθεί το μορατόριο από Ιούνιο να πάει το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, αλλά έρχεται και η έμεση απάντηση στο Μητσοτάκη που είπε ότι η Τουρκία πρέπει να αλλάξει την αναθεωρητική της πολιτική. Αυτό που είδαμε στο βίντεο με τους χάρτες, όχι τουρκολιβικό μνημόνιο, όχι το ένα το άλλο, ή τα νησιά δικά μας είναι, δικαίως δικά μας είναι. Ο κ. Ζωκάλη λέει ότι η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει από τα δικαιώματά της, ούτε από τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν τα δικαιώματά μας, δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα. Και βεβαίως να συζητήσουμε για όλα. Αυτά. Μάλιστα, τα γνωστά δηλαδή, Μανώλη, σαν να μην άλλαξε τίποτα, έτσι, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μάλιστα, για πάμε τον ακούσουμε. Δεν ξέρω. Bizim dileğimiz, temelimiz, her zaman söylediğimiz gibi, Ege'nin zenginliklerinin iki taraf için bir kaynak olması, oradaki iki tarafta yaşayan insanların Ege'nin zenginliklerinden adil bir şekilde faydalanması ve bu konuda komşumuzda bazı inişler çıkışlar oluyor. Biz doğru yolu bulmalarını, efendim, işte gerçekten bu konuda olması gereken yere gelmelerini biz umutla bekliyoruz. Bu konuda sabırlıyız, efendim, bu konuda istekliyiz. Yani bizim bu çalışmalarımızı yaptığımız sürecinde her zaman söylediğimiz gibi Kıbrıs başta olmak üzere kendi haklarımız ve Kıbrıs'ta kardeşlerimiz hakkını hukukunu bu kıyanda Çin etmeyiz. Bunu bilmesi lazım. Diğer taraftan herhangi bir olduğu bir izin vermeyiz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bizim bu konuşmalarımızı tehdit olarak alamamak lazım. Bu tehdit değil. Diğer taraftan da konuşalım, görüşelim, oturalım demek de zafiyet değil. Bunun iyi anlaşılması lazım. Με γλυκά. Ναι, τα λέει γλυκά, αλλά λέει τα ίδια και χειρότερα. Με γλυκύτητα. Ναι. Είναι εποχή του μορατόριου. Είπαμε ο λεγάμενος. Ναι. Η απέναντι όχθη του Αιγαίου, των υδάτων. Δεν λέμε λεπτομέρειες. Αλλά να μοιράσουμε τον πλούτο, λέει, παιδιά. Να κάτσεις προς το τραπέζι, να τα μοιράσουμε. Δεν λέει με δίκαιο τρόπο. Ναι, δεν λέει με δίκαιο τρόπο. Εκεί κρύβονται πολλά.